Δεν βρίσκει επιλογή, αλλά μπαίνει ο ίδιος στην περιοχή. Τώρα στο κουτρί. Η σέντρα είναι καλή με το αριστερό. Φορτούνης! 2-1! Ο Τζίτζα. Πέρασε στον Κούτρι, σέντρα χαμηλά. Έρχεται ο Βάντερσον και διώχνει ο Πάρτο. Βάζει την μπάλα στα δίχτυα πάρα πολύ γρήγορα. Μάρτινς. Ο Κούτρι στο σουτ, 2-1! Καταπληκτικό γκολ ο Κούτρις. Νικήθηκε ο Επασής στο 84. 2-1. Η βολίδα του Κούτρι. Τον Ενσικουλού νομίζω βρήκε η μπάλα και στην συνέχεια αποφεύγει τον Δημούτσο. Τροφοδοτεί τον Κούτρι με τη μία η σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα στα δίχτυα από τον Αλεξής Ρωμαό. Στον άξονα θα πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ και ο Μυραλάς και ο Φορτούνης και ο Τζίτζα. Βρήκε χώρο τώρα ο Κούτρις. Μανσαριφάρντ έχει βρει χώρο στην περιοχή. Πολύ καλή πάσα, γκολ! Πάρα πολύ καλή η πάσα για τον γκολ του Καρίμ Ανσαριφάρντ. Έγινε η σέντρα, Γκερέρο, κεφαλιά 1-0! Ξανά και σέντρα που του κάνει ο Κούτρις. Του σηκώνει το κεφάλι και βγάζει εξαιρετική παλιά. Το γύρισμα σε κενή εστία ο Χασάν 0-1. Από τον Κούτρι που παίρνει τη μεγάλη παλιά του Νάτχο, ανοίγει το σκόρ Ολυμπιακός στο 67ο λεπτό. Σε μια πάρα πολύ όμορφη μεταβίβαση του Ισραηλινού. Για τον Ακούτρι, ένα κοντρόλ και νέο γέμισμα. Κεφαλιά από τον Γκερέρο, φανταστικό γκολ! Και 2-0. Η Ερυθρόλευκη με ποιότητα στο γήπεδο. Έκαναν τη διαφορά στο μάτς, είναι και πάλι στην επίθεση με τον Κούτρι να γυρίζει την μπάλα. Γκερέρο, 4-1. Και το δεύτερο γκολ. Κούτρις ωραία συγκλίνει, κάνει γλυκιά σέντρα για την κεφαλιά και το 1-0. Ο Ολυμπιακός προηγείται στο 53 με τον Μίγκελ Άγγελ Γκερέρο. Τον επέλεξε ο προπονητής του Χασάν που δεν ήταν απολύτως έτοιμος. Εδώ η σέντρα πάντως ήταν αριστουργηματική στο κεφάλι του συμπαίκτη του. Ο Κούτρις πιστώνεται την ασίστ, ο Γκερέρο το εξαιρετικό άλμα και την κεφαλιά στη γωνία του Διούδη. Κάνει κίνηση ο Ποντένσε, συγκλίνει ο Κούτρις. Έξυπνη πάσα. Ο Γκερέρο είναι σε θέση βολής, εκτελεί 3-0. Βαλμπενά. Ο Κούτρις θέλει να γυρίσει την μπάλα που πέρασε από κοντά το πλασέ στα δίχτυα των Σουντανί. Ο Κούτρις στον Γκιλιέρμε, ξανά Κούτρις. Έκανε σέντρα ο Λαραμπή, νίκησε αυτή τη φορά το Βελίδι. Για να πάρει την μπάλα ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, να περάσει έξυπνα στον Κούτρι, αυτός γυρίζει παράλληλα, 2-0, εξαιρετικό τέρμα από τον Μίχελ Άγγελ Γκερέρο. Κλείνει με τον καλύτερο τρόπο ένα τρίγωνο, με την μπάλα που ταξίδεψε πάρα πολύ γρήγορα στα πόδια των παιχτών του Πέντρο Μαρτίνς. Αυτό κυρίες και κύριοι που βλέπετε είναι το μεγαλείο του αθλητισμού και μπράβο στον Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έκανε όλα αυτά τα ωραία που είδατε. Πήρε το παιδάκι από το χέρι, πήγε μπροστά στη θύρα 7, βάλανε γκολ μαζί, του έδωσε την ευκαιρία να ζήσει στιγμές που δεν είχε ξαναζήσει και ένα μεγάλο μπράβο πραγματικά μέσα από την καρδιά μας στον Κούτρι.